Εντατική είναι η έλεγχη των εφοριακών σε καταστήματα και επιχειρήσεις, κυρίως σε τουριστικές περιοχές της Λάρισας, σύμφωνα με την πρόεδρο των εφοριακών Λάρισας, Ελένη Μητρούλια. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής δεν έχει τελειώσει ακόμη. Μπορεί να είμαστε εν ώψη καλοκαιριού στη μέση και με καύσωνα, αλλά η δουλειά για τους συναδέλφους εφοριακούς συνεχίζεται και με ένταση. Πέρα από την πρωινή δουλειά που υπάρχει αρκετή αυτή τη στιγμή και λόγω ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει η προθεσμία των δηλώσεων, τελειώνει 17, οπότε έχουμε κόσμο και Μητρό. Στα αυτοκίνητα, λόγω των ανασφάλιστων καταθέτων πινακίδες, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να βγαίνουμε και συνεργεία ελέγχου έξω, λόγω ότι υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Γι' αυτό που φωνάζουμε χρόνια, δεν υπάρχει προσωπικό που μπορεί να έρθει να δουλέψει απόγευμα και να μην έρθει το πρωί. Άρα, οι ίδιοι αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε και απόγευμα ή βράδυ. Υπάρχουν συνεργεία ελέγχου έξω, κυρίως και τα Σαββατοκύριακα και βραδινά. Είναι μια μεγάλη περιοχή να καλύψουμε. Έχουμε καλύψει και σποράδες. Σαββατοκύριακο υπήρχε συνεργείο από Λάρισα και σποράδες. Συν η ΕΔΕ, συν η ΑΔΟΗ και η ΒΔΟΗ, όλοι βγάζουν συνεργεία. Πράγματι το βλέπουμε ότι δεν κοβόντουσαν μέχρι τώρα αποδείξεις, οι εισπράξεις του ΦΠΑ ήταν πεσμένες. Η ανεξάρτητη αρχή και ο διοικητής έχει δώσει εντολή να γίνουν αρκετοί προληπτικοί έλεγχοι για καλοκαίρι και κυρίως στις τουριστικές περιοχές που υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βέβαια υπάρχουν φοβερές ελλείψεις που είχαμε μέχρι τώρα. Δεν υπήρχαν πιστώσεις και το πρόβλημα εντοπιζόταν ότι δεν υπήρχαν καύσιμα για να βγουν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα έξω, οπότε οι συνάδελφοι αναγκαστήκαν να βάλουν μέχρι και χρήματα από την τσέπη τους για βενζίνη. Ελπίζουμε ότι να θέλουν να μαζέψουμε έσοδα και να κάνουμε ελέγχους, αλλά να έρχονται και οι σωστές πιστώσεις και αυτά που χρειάζονται.